Δέσποινα, από Star Channel. Ναι, Ναταλή μου. Παραδώσαμε όλα τα επεισόδια. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Δέσποινα, από Green Pixel. Έλα, Σάβα μου. Όλα είναι υπό έλεγχο στην παραγωγή. Σε διαβεβαιώνω. Θάνος Λουδός. Θάνο μου, πού είσαι, Θάνο μου. Έχω μιλήσει με όλους. Τα έχεις εσύ όλα έτοιμα. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως. Και τώρα, ξεκινάμε. Είμαι ο Κώστας Γεωργίου, συνταξιούχος τραπεζικός, 84 ετών και έρχομαι από τη Βούλα. Το αντικείμενο που φέρνω είναι συνυφασμένο με το savoir vivre. Υποδέχομαι αμέσως τον αγαπητό μας Κώστα. Κύριε Κώστα, yeah. Καλώς μας ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλά. Από πού μας έρχεστε? Είμαι γείτονας, από τη Βούλα. Ξέρετε το μαγαζί μου στη Γλυφάδα? Yeah, με τι ασχολείστε αυτή τη στιγμή? Είμαι συνταξιούχος τραπεζικός. Οικογένεια έχετε? Βεβαίως. Γυναίκα και εγγονή και κόρη. Α, να σας ζήσουν, να χαίρεστε την αρέα σας οικογένεια. Αν μου επιτρέπετε, πόσο ετών είστε? Είμαι 85. 84, δηλαδή, εντάξει, δεν τα έχω κλείσει ακόμα. 84-85. Είστε ακμιότατο. Ποιο είναι το μυστικό της υγείας σας? Τρώτε υγιεινά, γυμνάζεστε? Γυμναζόμουν πάρα πολύ. Έκανα τένις, ιστιοπλοεία, μπάσκετ μικρότερος. Και τώρα μόνο κολυμπάω. Καταγωγή σας? Καταγωγή μου είναι από την Κύπρο. Αλλά μεγάλωσα στην Αθήνα. Και οι δύο γονείς? Και οι δύο γονείς σας, λέω, όλοι, παππούς, γιαγιά, πρόπαπλοι, όλοι, Κύπροι. Πότε ήρθαν οι γονείς σας Ελλάδα? Δεν ήρθανε. Εγώ ήρθα μόνο. Α, μόνο. Οι γονείς μου ήταν στο Κονγκό, όπου και γεννήθηκα. Ένα-ένα τα βγάζετε. Πώς πήγαν οι γονείς σας στο Κονγκό, στην Κύπρο? Ο πατέρας μου είχε πάει. Μόνος την μπαμπάρα? Μόνος του είχε πάει, με τον αδερφό του. Ναι. Έγιναν επιχειρηματίες. Σε τι είδος? Εμπόριο, γενικά, χοντρικό εμπόριο. Ναι. Εισαγωγές, εξαγωγές. Και μετά, σε ένα ταξίδι που ήρθε στην Κύπρο, γιατί ερχόταν προφανώς, γνώρισε τη μητέρα μου. Την πήρε μαζί του. Την πήρε μαζί του. Την πήγε στο Κονγκό? Ναι. Η μαμά σου τον ακολούθησε, δεν το είπε όχι? Όχι. Ερωτευτήκανε. Έτσι φαίνεται. Και γεννήθηκε στο Κονγκό. Ναι, εγώ και άλλες δύο αδερφές που έχω. Τώρα, εδώ μας έχετε φέρει ένα αντικείμενο και βλέπω είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο σετ για το ψάρι. Ναι. Και αυτό μας το αναδεικνύει το ωραίο του μαχαίρι. Πώς το αποκτήσατε? Αυτό είναι της γιαγιάς μου. Έχετε και άλλα σημικά? Αρκετά. Γι' αυτό που μας έχετε φέρει το αντικείμενο, εσείς τι γνωρίζετε? Δεν ξέρω τίποτα. Αν είναι εγγλέζικο, είναι εγγλέζικο. Ναι, και είναι ασημένιο μασίφ όλο. Πόσο παλαιό? Ξέρω ότι είναι πριν το 20 σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Να μην πω 15 και πίσω. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και έχω παρόμοιο, αλλά ξέρεις με τι, με φίλτιση το χέρι. Δεν θα περίμενα κάτι άλλο από σένα. Ναι. Κυρία Μυραράκη, έχετε παρόμοιο γιατί έχετε γούστο. Θάνο μου, σε ακούμε. Μεταφερόμαστε στο 19ο αιώνα στην Αγγλία και στην οικιακή κουλτούρα. Πώς τότε υπήρχαν διαφορετικά μαχαιροπύρουνα για διαφορετικά φαγητά. Άλλο μαχαιροπύρουνα για το ψάρι, που βλέπουμε το συγκεκριμένο που είναι για ψάρι, ο τρόπος που έχει κατασκευαστεί, για να το φιλετάρεις, για να το καθαρίζεις και για να το σερβίρεις. Υπήρχαν κασετίνες ολόκληρες που είχαν στα σπίτια με μαχαιροπύρουνα και τι έχει ενδιαφέρον. Ακούμε για το Sheffield όλη την ώρα, τα μαχαιροπύρουνα του Sheffield. Έχει τύχει να πάω και εκεί, στην Αγγλία. Και δεν είναι ένα εργοστάσιο που τα κατασκευάζει το Sheffield. Είναι μια ολόκληρη περιοχή με πάρα πολλά εργοστάσια που από τον 19ο και 18ο αιώνα κατασκεύαζαν αριστουργήματα για την τραπεζαρία. Τι έχουμε εδώ? Το πυρουνάκι, το οποίο είναι άψογο σε άριστη κατάσταση, με πολύ ωραία δουλειά και στη λαβή, αλλά και πάνω στην λάμα. Εδώ έχουμε ένα αντικείμενο το οποίο είναι εξ ολοκλήρου επάργυρο. Δεν είναι ασημένιο. Δεν είναι. Όχι.
Όταν άκουσα από τον κύριο Θάνο ότι δεν είναι ασημή, ξαφνιάστηκα. Αν ήταν ασημένιο, πρώτα απ' όλα θα είχαμε τη σφραγίδα του ασημιού. Η σφραγίδα του ασημιού που είχαν τότε ήταν το λιοντάρι, ο εραλδικός λέοντας. Εδώ δεν έχετε το λιοντάρι, εδώ έχετε το S. Για 25 χρόνια πίστευα ότι αυτό το αντικείμενο που έχω είναι από ασημή. Το S υποδηλώνει το Sheffield και υποδηλώνει το Sheffield Plate. Το Sheffield Plate σημαίνει ότι είναι πάργυρο κατασκεύασμα στο Sheffield. Και έχει και τον κατασκευαστή, ο οποίος είναι κάποιος κατασκευαστής του Sheffield. Δεν είναι γνωστός ιστορικά, δεν έχουμε κάποια στοιχεία. Το ίδιο και εδώ. Δεν είναι ασημένιο. Εγώ το καταλαβαίνω χωρίς να δω καν τη σφραγίδα, όπως και η δέσποινα. Μόνο που το πιάνουμε, καταλαβαίνουμε καθώς είναι πάρα πολύ σκληρό, είναι πολύ έντονη η πυκνότητα του υλικού, ότι είναι πάργυρο. Δεν είναι ασήμι. Το ασήμι είναι πιο μαλακό και έχει μια πιο ελαστικότητα. Κοιτάξτε, το βλέπετε. Δεν κουνιέται καθόλου. Θέλω τώρα να πάμε στο ρεζουμέ που λέμε. Να πάμε στο ρεζουμέ. Συμφωνώ. Σας παρακαλώ πολύ να κάνετε αυτή την περίφημη ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας. Ποια είναι η εκτίμηση, παρακαλώ, το αντικείμενο. Θα σταθούμε στο ότι έχουμε ένα αντικείμενο από το Sheffield, παλιό, 19ου αιώνα, με τη θήκη του, όμορφο. Δυστυχώς δεν είναι συλλεκτικό. Σε μια δημοπρασία στην Αγγλία, μια εκτίμηση που θα είχε θα ήταν 30 με 50 λίρες, γιατί είναι κοινό. Η εκτίμησή μου στο Castle Trust, καθώς βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Έχετε αγωνία. Όσο ναι. Η εκτίμησή μου είναι 100 ευρώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Δυστυχώς δεν είναι ασημένιο για να πάμε πιο πάνω. Είναι πάργυρο. Μας το είπατε, κύριε εκτιμητά. Η εκτίμηση 100 ευρώ, κύριε Θάνο, είναι πολύ λίγη, πολύ μικρή. Θα ήθελα κάτι καλύτερο. Αγαπητέ κύριε Κώστα, σας εύχομαι καλή τύχη σε εσάς και στην οικογένειά σας και πραγματικά είμαι σίγουρη ότι θα πουληθεί. Καλοπούλητο να είναι. Ευχαριστώ πολύ. Να πάτε στο καλό. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Μπαίνω στο δωμάτιο των αγοραστών με αυτοπεποίθηση, γιατί έχω φέρει ένα αντικείμενο αξιόλογο.